τόση ώρα παίζατε με τα νερά, γιατί, τι, περάσατε καλά. Δεν κατάλαβα, τι, δεν το, για πού. Αυτή είναι η καταιγίδα. Ανακαινηθήσω δηλαδή για Σαββατοκύριακο. Τίποτα, σκέψου και να μην περιμέναμε την καταιγίδα τι θα είχε γίνει. Παιδιά, τι χαμός ήταν αυτός, τι θεομηνία. Μέσα σε 8 ώρες, λέει, έπεσε ο μισός όγκος νερού από όσο το χρόνο. Τουλάχιστον, Παναγίτσα μου, Στέλιο, ήμασταν έτοιμοι. Βέβαια, είχαμε τις υποδομές. Απλώς γίνανε τώρα και απαραίτητες μετατροπές. Ξέρεις πώς γίνεται αυτό. Η Κηφισίας έκλεισε. Σιγά και τι θέλαμε, θα μου πεις. Η Πειραιώς πλέον είναι παραπόταμος του Κηφισού. Έχουμε 2 καινούργια υπέροχα τουριστικά αξιοθέατα. Σας έχω από εδώ και πέρα. Καταράκτες του Λυκαβητού και εκείνους τα Πατήσια. Πάρα... Και φυσικά εγκαινιάσαμε πια και την καινούργια λίμνη Χαμοστέρνας. Μπράβο. Γίνανε πράγματα. Επιτέλους έχουμε και το πρώτο ελληνικό υποβρύχιο. Να το. Εδώ. Στην Ποσειδόνος έκανε πρεμιέρα. Βλέπεις εδώ οι επιβάτες, οι άνθρωποι καημένοι. Τες τι ώρα, αυτό είναι πια κανονικό. Πανευτυχείς που συμμετείχανε στο happening. Βγαίνουν εκστασιασμένοι χορεύοντας μπάλο. Πήγαν πάρα πολύ καλά, παιδιά. Όμορφες εικόνες. Όμως πολύ όμορφο ήταν και αυτό. Εδώ δες. Πρώτη ώρα γυμναστική. Ωραίο. Τικ, μπράβο. Το μέλλον μας αυτό τα παιδιά. Συγχαρητήρια. Γι' αυτό πάνε στο σχολείο τα παιδιά, για να μάθουν να φτιάχνουν γέφυρες στην Αθρανία. 2021 εικόνες, τέλεια. Στη Νέα Φιλαδέλφια δεν ήταν αυτό. Τώρα ξέρεις, τώρα υπάρχει λύση, θα δοθεί. Η λύση είναι να μπουν πλατάνια, όπως την Πανεπιστημίου βέβαια. Να απορροφάνε το νερό, παιδιά, κάτω από τη ρίζα. Ξέρει τι σχεδιάζει ο Δήμος Αθηναίων. Δεν είναι έτσι κουτουρού. Υπάρχει πλάνο. Σκάλες να δώσετε την άλλη φορά στα παιδιά, σαν τον κολλητό εδώ. Θέλω να δεις τι έκανε ο κολλητός μου. Ωραίος. Ταλέντα βγαίνουνε, ταλέντα, παιδιά. Δες τι καλός. Οπ. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια. Ελαδάρα υπέροχη, απαραίτητο γκατζετιά για να μείνει στην πρωτεύουσα. Επίσης πάρα πολύ μου άρεσε και αυτό εδώ. Ωραίο. Συγχαρητήρια. Εξαιρετικό. Εγώ να σου πω κάτι, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο χθες γίνανε τόσα stories που λέγανε μην κάνετε, μην παραγγέλνετε delivery. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν υπάρχει κοινή λογική. Δεν κατεβαίνεις κάτω, ας πούμε, να βγάλεις βόλτα τα σκυλιά. Θα πάρεις delivery. Μπορείς να βάλεις το κουλό σου να φας κάτι. Φάει ένα toast. Φάει τα πόδια σου. Δηλαδή πραγματικά την αποκάλυψη γινόταν έξω. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Θέλω να πω πολλά. Είμαι και στην τηλεόραση. Θα πω ντροπή κάπου, εντάξει, εντάξει, χωρίς πολλά. Λίγο σεβασμός δεν είναι και. Εντάξει. Τουλάχιστον ήρθε το μήνυμα Στέλιο από το πουθενά το 112. Δόξα τω Θεώ, παιδιά. Όχι, σημαντικό, σημαντικό. Δηλαδή, αν δεν είχες πνιγεί, έμενες από έμφραγμα. Βοήθησε, γιατί σου λέει μη βγεις έξω, βρέχει καρέκλες. Κάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν το ήξερες. Πού να το δεις, πού να το ακούσεις. Κάποια στιγμή εγώ πιστεύω θα τελειώνει ο κόσμος και η πολιτική προστασία θα στέλνει ακόμα μηνύματα. Τίποτα, παιδιά, με τον μπάλο φάγαμε πατάτα. Τακ. Αυτό είναι πολλά, Στέλιο, είναι πολλά, είναι πολλά. Υπάρχει στη φαντασία του κόσμου. Είναι στην Κύπρο αυτό, βέβαια. Τοποθέτησαν, λέει, στη μέση του δρόμου μια όρθια πατάτα. Αισθητική. Αρχική. Η πρώτη λέξη που σου έρχεται, στάζει κιόλας. Ενώ, ναι, τίποτα. Μπορεί από τη ζέστη να ζεσταίνει. Τι να πω, είναι στο χωριό Ξυλοφάγου, βέβαια, βέβαια. Χρειαζόταν αρχικά, το ήθελες. Φημίζεται, λέει, το χωριό για τις πατάτες του και οπότε αποφάσισαν έτσι να κάνουν αυτή την κουμούτσα με το που μπαίνεις. Ναι, να ξέρεις τι γίνεται. Εδώ σου λέει βγάζουμε πατάτες, δες τι ώρα. Το κοιτάζω τόση ώρα. Το ξαναβλέπω. Δεν ξέρω. Εμένα αυτό, ρε Στέλιο. Είπα κι εγώ κάπως να το δω. Πατάτα να θυμίσει κι όπως δεν μπορώ. Λίγο το σχήμα του αυτό με παραπέμπεις άλλο και πως να σ' το πω. Θεέ μου τη φτιάξανε εκεί. Πατάτα σου το λέω δεν είναι αυτή. Χοντρή τεράστια με ζουμιά. Να ξέρεις προσπαθώ πολύ αλλά αχ ξανθούλα. Αχ ξανθούλα. Τι με βάζει και λέω ρε. Για πατάτα δεν μου μοιάζει κάτι άλλο έχουνε φτιάξει. Σου το λέω με μαράζει. Για πατάτα δεν μου μοιάζει. Για πατάτα δεν μου μοιάζει. Λέει όποιος κι αν το κοιτάζει.
όρθια με τρομάζει και ο νους μου άλλα βάζει. Για πατάτα δεν μου μοιάζει, κάτι άλλο έχουνε φτιάξει. Σου το λέω με μαράζει. Λίγο με κιόνι σαν να μοιάζει. Έλα, μα δεν μοιάζει λίγο ειλικρινά τώρα. Έλα, πατάτα δεν... πατάτα δεν το λες. Είναι λίγο προσδιόριστο. Μπορεί να είναι... Όλο μου ήρθε τώρα εδώ. Βέβαια, τώρα μην τους αδικούμε. Το είπαν οι άνθρωποι. Σου λέει, παιδιά, δεν είναι η ποικιλία που ξέρεις. Η αυλατζιά. Αυλατζιά νόμιζες. Όχι. Είναι άλλη ποικιλία αυτή. Γι' αυτό σε είναι η σπούντα. Το... Αλλιώς. Από σπούντα το είδες. Πολύ ωραίο. Γιατί, ωραία, γέροχη, τι ωραία εκεί πέρα. Ακόμα δεν εξηγεί τα λόγια και δεν είναι και έτοιμη. Θέλει ακόμα, σου λέει. Τώρα στα 4 μέτρα θα πάει. Να είναι γερή. Πολύ ωραία. Πολύ μεγάλη θα την έχουν και αυτοί. Την πατάτα, όλη ωραία. Τι να... Δεν το πιστεύω ότι μιλάω τόση ώρα γι' αυτό, ειλικρινά. Δεν έχω χειρό. Σε Στέλιο, αμαρτία από τον Θεό. Α, ορίστε. Πίστευα πως δεν έχω χειρότερο, αλλά η ζωή κλέβει την παράσταση. Ο Νικόλα, τι πατάτα ήταν αυτή. Τι πατατάρα ήταν αυτή. Ωραία, παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα το πιστέψεις, ήρθα να σου πω κάτι άλλο. Να σου πω, το πιστεύω, μην πεις τον κόπο. Έλα, σταμάτα. Το πίστεψα. Ο Τσιτσιπάς. Εσύ. Ο Τσιτσιπάς. Ναι. Στέλιο. Έβγαλε παπούτσι. Παπούτσι. Ναι, ναι, έβγαλε με τη φάτσα του επάνω. Με τη φάτσα του επάνω, στη γλώσσα. Ναι, το θέλω. Στη γλώσσα δεν το λέμε αυτό. Το θέλω, Νικόλα. Το θέλω. Το Τσιτσιπά ή το παπούτσι. Το παπούτσι. Θέλω να έρθει εδώ. Το παπούτσι Τσιτσιπά. Θέλω να έρθει εδώ να μου το βάλει. Ρε παιδί μου! Ναι, άκου, παιδί όχι. Μου, θα γίνει, είναι YouTube. Είναι ναι. Ωραίο να απαντήσουν οι συμμαθητές του παιδιού σου, η μαμά του αυτού του ανθρώπου και να λέει ότι θέλω το παπούτσι να μου το βάλει ο Τσιτσιπάς. Δεν ξέρω. Τι ξετσιτσίποτι είσαι, πραγματικά δεν μπορεί. Έλα, με έπαιξε ξετσιτσίποτι. Τέλος πάντων, τι σε ξύνει κιόλας. Να σου πω κάτι, θα φτιάξω κι εγώ παπούτσι, Νικόλα. Φυσικά. Ναι, και θα το δώσω στο Τσιτσιπά. Έτσι. Θέλω να είμαι στη σόλα του. Θέλω να γίνω η σόλα του. Έτσι το λέω. Θα σα δώσω κι εσά. Συγγνώμη για όλα. Ακόμα δεν έφυγε με το μετρό, γιατί έχουν περάσει νερά. Άντε. Καλή διαδρομή. Μπράβο. Γεια σας. Μπράβο. Ωραία ηθοποιός. Ωραία. Βραβευμένη, μην το ξεχνάτε. Για να καταλάβει ο κόσμος, δεν έχουν σημασία τα βραβεία που σε ρίχνει η ζωή. Πολύ ωραία. Τώρα αυτό παπούτσι Τσιτσιπά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι ακόμη καλύτερο από τη γιγαντιαία πατάτα. Δεν ξέρω τώρα γιατί να πρωτοχαρώ. Μπράβο. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Ωραία. Μας γράφει τα καινούργια του παπούτσια. Δεν πειράζει, παιδιά. Έτσι είναι. Και να πνιγούμε όλοι, να βγούμε με τις γόνδολες έξω, να γίνουμε Βενετία. Κάποια πράγματα θα συνεχίσουν. Για παρά. Στόχο. Μπάλος ξεμπάλος. Εγώ θα δω. Just the two of us. Νατ. Θα το δω. Αυτή εκεί τώρα θα είναι. Εκεί τίποτα. Σε λίγο θα βουλιάξει η Αθήνα. Θα τραγουδάνε με ένα τρόπο. Θα κάνει λέει ο Νικόλας και ντουέτο με την Κατ Κεν. Φυσικά. Μπράβο. Τι ωραίο. Είναι νόμος πια αυτός, δεν τον αποφεύγει, τον έμφυα. Το πληρώσει, φωνάρες και οι δύο. Ναι, θα είναι και ο Κουρκούλης μαζί, και ο καλή τύχη. Τι. Αυτό έκανε. Είσαι, άτε, έρε. Εδώ, μαεστρία. Και επίσης, άκου τσίπα, χωρίς. Θέλουν και κόσμο το. Να πάτε. Πολύ καλό. Μικρό τραγουδιστικό κορονοπάρτι θα στηθεί, μπράβο. Τώρα θα μου πεις και ο COVID, άμα ακούσει Αλεξάνδρου να τραγουδάει θα φύγει, λογικό. Τώρα που είπα Αλεξάνδρου και μου ήρθε η Τούνη, δες τον λίγο. Και τον δείχνω. Εδώ δεν γίνεται πια. Εγώ πιστεύω ότι επίσημα... Μα είναι η Τούνη της Ιταλίας πια, πρέπει... Δεν γίνεται πια. Πόσο τσιτσί... Και αυτά με το πλέξιμο δεν ανά... Δεν ξέρω, ολόκληρο τραγούδι είπα προχθές. Δεν σέβεται κι αυτός τίποτα, δεν ακούει κανέναν. Κοίτα το χθεσινό τραγούδι. Και τι μπορείς να πεις μετά από όλα αυτά, δεν έχω λόγια. Το Next Top Model συγκεκριμένα γυρίστηκε στην της ελβετικής βερζιόν στην Άξο. Στην Άξο! Η Ελβετίδα Καγιά. Τα ξέρει Καγιά αυτά, πέρασε από εκεί. Είδε κανένα στο νησί. Και θα πούμε ότι η Άξο έχει παράδοση στα γερμανικά, στα reality άλλων χωρών. Δε χρόνια, δε. Ναι. Η Άξο είναι γνωστή για τα τυριά και τα reality. Δεν γυρνούσαν πλάκα-πλάκα. Εκείνο που ήταν σε ένα σκάφος δεν ήταν. Τι ήταν αυτό? Survivor ερωτικού περιεχομένου, κάπως έτσι. Μπράβο του, μπράβο. Ναι, έρχονται στην Άξο για να...
survivor ερωτικού περιεχομένου. Φαντάζομαι ότι έχουν δει και αυτές τις παραλίες πέρα από σέρφερ. Όχι, εντάξει, είναι ωραίο να χρωτήσεις τη χώρα σου, έστω για survivor ερωτικού περιεχομένου. Εν τω μεταξύ, και ένα άλλο είναι με κάποιους που χάνουν κιλά και δεν έχει γυριστεί. Ο Βέλγος Μπάτσελορ λέει είναι στην Ερμιονίδα, τώρα σου λέω πληροφορίες που μου έρχονται. Με το δικό μας το Μπάτσελορ, τι γίνεται, τι γίνεται. Αν ήσουν πουλί, ποιο πουλί θα ήσουν. Αν ήσουν πουλί, τη είπε. Παν, μπεκάτσα. Βλαμίγκο, δεν ξέρω. Τι, γιατί τι κάνουν, γιατί πετάνε, γιατί δεν κάθουν και λίγο στον κόλο τους. Στη βίλα εκεί πέρα, δεν θέλουν. Θα πάρω λοιπόν την Ζάκυνθο και θα την κολλήσω στο σημείο που είναι στο χάρτη. Έλα, βάλε μια σταγόνα. Από το πάθος σου είναι. Όλε. Αυτό είναι του ωραίο. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι το φινάλε του Bachelor. Μπας και ότι πήγε σχολεία. Ωραία. Πρώτη ώρα χημεία, δεύτερη γεωγραφία, τρίτη γυμναστική. Ωραία. Πολύ ωραία. Μέχρι να το κλάσεις, περνάς από πολλά στάδια. Τριαντάφυλλο θέλω να φτιάξω. Τριαντάφυλλο. Τι τριαντάφυλλο μπορεί να φτιάξει ένα τασάκι. Τι τριαντάφυλλο θέλει, ρε Στέλιο. Ωραίο. Σαν τα αυτά του Τρίκ ήταν αυτά. Ωραία. Τα βγάλω κι εγώ σε δίσκο. Και χειροτεχνίες, τέλειο. Αφού ήταν ψέματα, γιατί να τα θυμάμαι. Εδώ τι κάνουνε. Βιολογία. Τίποτα άλλο. Μέσα στο νερό είμαι ο εαυτός μου, είμαι τελείως απελευθερωμένη. Αισθάνομαι σαν νερό, γιατί θυμίζει τη μήτρα, Στέλιο. Πολύ αλήθεια. Δεν το ξέρετε. Όταν βουτάμε στη θάλασσα κάτω, μπαίνουμε κάτω, όλοι οι αυτό που θυμάται είναι που ήμασταν στη μήτρα. να σου πω, δεν μπορεί όμως να κοροϊδεύει γνώση που έχουν μιλήσει και ψυχολόγοι. Σου λέει, δεν είναι ωραίο. Πού ήταν αυτό, λίμνη Χαμοστέρνας. Πολύ καλό. Τι πετάνε, πάνε για μπάσκετ, τι πάει για ποδόσφαιρο, κάνουν ραντεβού για γκράφιτι, στον Ισθμό πηγαίνανε. Τώρα με τις μπουκάλες, και αυτός πια δεν, στασιό δεν έχει. Ρε, πού βρίσκει το κουράγιο, δηλαδή ώρες-ώρες, όχι πολλές φανταστείς, τον εθαυμάζω. Είναι ο Αλέξης Μπατσέλορ Παπάς. Ένας απλός πρώην survivor, ο Εργένης που αγαπάς. Δεν είναι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Κάνει αγώνα να τον ντύσουνε γαμπρό. Μόλις ξυπνήσει το πρωί, πολύ πρωί πριν ξημερώσει, δηλαδή καλά καλά, λέει από μέσα του μουλάρι σηκωτή σου. Περιμένουν τα κορίτσια στη σειρά και τότε τρέχει με στη βίλα με τις νύφες να μοιράσει κι ο νολουλούδα πολλά, ενώ παράλληλα ετοιμάζει και τη γλώσσα για φιλιά. Κι όταν θα βρει μία από αυτές που του αρέσει ραντεβού, θα τη ζητήσει για να βγουν. Μετά για λίγο θα τις βλέπει να τσιρίζουν. Τις αφήνει και ένα μάδο κι ονειδούν. Κλαίνε, λυσάνε γύρω γύρω τον τρελαίνουν. Και αυτός του είπε και να χαμογελά, ενώ χαϊδεύει κανένα δυο στον καναπέ στα ατομικά. Μετά τις παίρνει πάνε έξω που να είναι παραλία. Μες στην πόλη βουνό, κρασάκι, ψάρεμα και μπάσκετ και φυλάκια και τα κετσάπι καλαρά στο νυχτό. Πηγό χαμούρεμα στη βίλα με πεντέξι και το βράδυ στη πισίνα για βουτιά. Την άλλη μέρα καλημέρα και μετά ξανά μανά. Μεγάλη χαρά μου και σήμερα τα μπαταμπαταμπατά μου που έχω κοντά μου στα κρουστά τον Κωνσταντίνο μου. Ο Σπύρος ρε παιδιά έχει βρει πια τον δρόμο, δεν αγχωνόμαστε, έρχεται. Φυσικά ο μαέστρος μου στο λαϊκό, ο Σταύρος μου η Ελλάδα. Ο μαέστρος της ζωής μου με το look σήμερα ό,τι να είναι, ο Σταύρος μου. Πίκολο Αντρίκο, μικρή παιδική ψυχούλα από το παιδικό δωμάτιο. Και φυσικά αυτό το δώρο της φύσης, του σύμπαντος. Αυτή η φωνή, Πέτρος Πιλαρινός. Είναι ο Αλέξης Μπατσέλορ Παπάς. Ένας απλός πρώην survivor, ο γαμπρός της γειτονιάς.
Με έχει κουράσει λίγο αλήθεια και δεν θέλω να το δω αυτό το project. Μου έχει κάνει πια κακό. Μπράβο, μπράβο Ρούλα, μπράβο, ήταν ωραίο, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.